Ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής για τον οποίο η Ίντερ του Μωράτη, του Μαρσέλο Λίπη, του Ρονάλντο, του Φαινόμενου, ξοδεύει ένα σωρό λεφτά για να τον αποκτήσει και να τον κάνει βασικό. Τέτοια κλάση ήταν ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Όπως όλοι εκείνη την εποχή, τον Γρηγόρη Γεωργάτο είχα αρχίσει να τον παρατηρώ από τον καιρό του στην Παναχαϊκή. Και όταν τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, ήμουν πολύ σίγουρος ότι έχει πολύ καλή προοπτική. Ειδικά από τη στιγμή που θα έπεφτε στα χέρια του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Από τα χέρια του Μπάγεβιτς είδαμε στην διάρκεια των δεκαετιών του 90 και του 2000 τους καλύτερους ακραίους back, τους καλύτερους back half εκείνη την εποχή. Μέσα στο τερέν ο Γεωργάτος τα είχε όλα. Κυρίως είχε ένα μαγικό αριστερό πόδι, πραγματικά μαγικό, ικανό να στείλει την μπάλα με φοβερή ακρίβεια στο σημείο που το μυαλό έδινε την εντολή στο πόδι να στείλει την μπάλα. Είτε έκανε σουτ, είτε έκανε σέντρα, είτε έκανε πάσα, ο Γεωργάτος ήταν αυτό που εκείνο το καιρό αποκαλούσαμε αλφάδι. Καιρό με τον καιρό όμως, καταλάβαινες ότι ο Γεωργάτος δεν είναι ένα καλό αριστερό πόδι. Ήταν ένας πολύ ευφυής ποδοσφαιριστής μέσα στο τερέν, ο οποίος διάβαζε το παιχνίδι, διάβαζε τον αντίπαλό του, τον έκανε συχνά ό,τι ήθελε, τον περνούσε συχνά όπως ήθελε, αν και η τρίπλα σήμα κατά τεθέν ήταν αυτή με την προσποίηση ότι θα συγκλίνει και τελικά να περνά τον αντίπαλό του από την εξωτερική πλευρά. Και ύστερα είχε δει τον χώρο, είχε δει τον παίκτη και του έστελνε την μπάλα συστημένη μέσα στην περιοχή για να σκοράρει. Άλλοτε στο πρώτο δοκάρι, άλλοτε στο δεύτερο, άλλοτε στην καρδιά της περιοχής, άλλοτε με ένα κόψιμο προς τα έξω. Ο Γεωργάτος ήταν σερβιτόρος, μεγάλος σερβιτόρος. Δεν του έλειπε τίποτα του Γεωργάτου και αυτό το καταλάβαμε όταν είχε καλούς συμπαίκτες, τόσο στον Ολυμπιακό για τα πολλά τα χρόνια, όσο και στην ΑΕΚ. Γιατί το καιρό εκείνο που έπαιξε στην Ίντερ δεν ήταν πολλά τα παιχνίδια για να προλάβουμε να τον καταλάβουμε σε σχέση με τις προοπτικές που είχε να βγάλει συνεργασίες μέσα στο γήπεδο και να γίνει μέλος μιας ομάδας που έκανε πρωταθλητισμό στην Ιταλία. Δεν ξέρεις ποιον να πρωτοθυμηθείς από αυτούς με τους οποίους έκανε όργια μέσα στο γήπεδο. Στον Ολυμπιακό να θυμηθείς τον Τζόρτζεβιτς, τον Γιαννακόπουλο, τον Ζιωβάνι, τον Ριβάλντο, τόσους με τους οποίους συνεργάστηκε πολύ καλά. Στην ΑΕΚ με τον Τσάρτα, με τον Κασάπη, που έπαιξαν μαζί με τον Νικολαίδη, έκανε για 1,5 χρόνο πράγματα και θαύματα. Η πρώτη φορά που είχα μια συνομιλία με τον Γρηγόρη Γεωργάτο ήταν το Σεπτέμβριο του 1999, δηλαδή μερικούς μήνες μετά την μεταγραφή του στην Ίντερ. Ταξιδεύαμε με την εθνική ομάδα στην Νορβηγία για ένα παιχνίδι. Τον καιρό εκείνο είχα ακούσει πολλά για τον Γεωργάτο και για τον Γεωργάτο του Ολυμπιακού και όλη εκείνη την φήμη που κουβαλούσε σχετικά με την συμπεριφορά του εκτός γηπέδου και την τριάδα που έκανε με τον Ελευθερόπουλο και τον Ανατολάκη, όσο και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του όταν είχε πάει στην Ίντερ. Όλα αυτά, όταν δεν τον ήξερες, σου δημιουργούσαν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα κακό παιδί. Στην πτήση για την Νορβηγία είχαμε πολλές αναταράξεις και τον Γεωργάτο τον προβλημάτιζαν οι αναταράξεις.
και εμένα με προβλημάτιζαν τον καιρό εκείνο οι αναταράξεις. Βρεθήκαμε κοντά στην γαλαρία του αεροπλάνου, στο πίσω μέρος, στην ουρά. Πιάσαμε κουβέντα για αυτό, για τη φοβία μας, και πάνω σε αυτή την κουβέντα κατάλαβα ότι επρόκειτο για μια χαρά παιδί. Ένα παιδί που στην εξέλιξη του χρόνου μου έτυχε να το ξανασυναντήσω. Σε εκείνο το ταξίδι, ο Γιωργάτος δημιούργησε ένα ζήτημα με τον τότε ομοσπονδιακό προπονητή, τον Βασίλη Δανιήλ. Τελικά, ο Γιωργάτος αυτά τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας το καιρό εκείνο και ειδικά η Star, τα πλήρωσε πολύ ακριβά με όλο αυτό που του συνέβη στον πρώτο καιρό του Ότο Ρεχάγκελ. Δεν ήταν όμως κακός, ήταν άτυχος, όπως μου έχει πει ο Θοδωρής Ζαγοράκης, που το καιρό εκείνο επίσης ήταν στην εθνική ομάδα. Ήταν περίπου καθεστώς η Star της εθνικής ομάδας να δημιουργούν ζητήματα στους προπονητές. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Τις προάλλες διάβαζα για τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι αδελφοί Λάουντρουπ στον προπονητή με τον οποίο εκ των υστέρων η Δανία κατέκτησε το Euro. Όταν του πετούσαν την μπάλα μακριά, τον καιρό που εκείνος ήταν βοηθός προπονητή, για να τρέχει να την μαζέψει, διότι με αυτή την ευθύνη ήταν εκείνος επιφορτισμένος σε μια εποχή, το 1990-91-92, που η εθνική Δανίας δεν είχε τίποτα παραπάνω από έναν προπονητή και έναν βοηθό. Θέλω με όλα αυτά να εξηγήσω ότι ο Γιωργάτος έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του στον καιρό του ως ποδοσφαιριστής. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κρίμα, διότι στην Ίντερ ήταν εμφανές ότι με τον Ρονάλντο, τον Βιέρι, τον Ζαμοράνο και όλους αυτούς που είχε βρεθεί εκεί μπορούσε να κάνει παπάδες και έκανε παπάδες στην πρώτη του σεζόν. Όμως μετά τον έπιασε η νοσταλγία σε μια περίοδο που ο μέσος Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν είχε περιβάλλον ικανό να τον συμβουλέψει, να τον καθοδηγήσει, να τον υποστηρίξει, να τον στηρίξει προκειμένου να αντιληφθεί τη θέση του και να καταφέρει να δημιουργεί για τον εαυτό του συνθήκες προκειμένου να συγκεντρώνεται στη δουλειά του. Εκείνο τον καιρό ο Γιωργάτος που έκανε παρέα με τον Ρονάλντο έβλεπε το φαινόμενο να κουβαλά μια ολόκληρη βραζιλιάνικη κοινωνία κοντά του. Δηλαδή να πληρώνει ένα σωρό ανθρώπους που βρίσκονταν στο Μιλάνο μόνο για να του κάνουν παρέα και να τον βοηθούν να νιώθει καλά, να νιώθει περίπου στο σπίτι του, ώστε να μπορεί να αποδίδει. Αυτό έπρεπε να είχε κάνει και εκείνος. Αλλά τότε, λέω και πάλι, το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν τόσο πίσω σε νοοτροπία και σε τεχνογνωσία που όλα αυτά, δυστυχώς, δεν βρέθηκε κάποιος να του τα εξηγήσει. Δεν είναι μόνο ανάμεσα στους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχω συναντήσει με όρους τεχνικής ποιότητας, τεχνικών δεξιοτήτων ή με όρους ανάγνωσης του παιχνιδιού ή με όρους συνεργασιών με τους συμπαίκτες. Ήταν και ένας από αυτούς με το μεγαλύτερο εγώ, με την καλή έννοια όμως, μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή κάποιος που θεωρούσε τον εαυτό του παραπάνω από αρκετό ώστε να είναι επιθετικός στη στάση του μέσα στο γήπεδο απέναντι στον οποιονδήποτε. Τον είδα να έχει τέτοια στάση απέναντι στους Γκαλάκτικους της Ρεάλ τον καιρό που τους αντιμετώπισε με την ΑΕΚ. Τον είδα άπειρες φορές να έχει αυτή τη στάση στα παιχνίδια του Ολυμπιακού είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Ήταν μεγάλος νικητής ο Γρηγόρης Γιωργάτος και αυτή του η νοοτροπία, όπως φαίνεται, όπως έχουμε καταλάβει από το γεγονός ότι επιδρά θετικά σε νέα παιδιά στον Ολυμπιακό, αυτό είναι και το κομμάτι στο οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έκανε λάθη, έμαθε από αυτά, όπως πολύ καλά κατάλαβα τον καιρό που τον είδα να παίζει με τους παλέμαχους της Ίντερ απέναντι στην εθνική ομάδα του Euro 2004 στην Κρήτη, σε ένα παιχνίδι που κατάλαβα πόσο πολύ τον σέβονται και τον εκτιμούν οι μεγάλοι Ιταλοί ποδοσφαιριστές, οι μεγάλοι παίκτες της Ίντερ εκείνης της εποχής. Ο Γιωργάτος λοιπόν έχει πάθει, έχει μάθει και είναι ικανός να μεταδώσει αυτή την γνώση, την εμπειρία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι, οκ, χωρίς ποδοσφαιρικά,
παραμένει πολύτιμος για το ελληνικό ποδόσφαιρο.